Αγαπητοί τηλεθεατές, χαίρετε. Σήμερα θα μας απασχολήσει η νέα εξέλιξη στο θέμα της εθνικής μας ταυτότητος. Λέγω εθνικής ταυτότητος γιατί η πολιτική λεγόμενη ταυτότητα δεν ανήκει σε κάποιους διαβάτες που περνούν από εδώ και φεύγουν και δεν παραμένουν να ζήσουν και να αγωνιστούν για αυτόν τον τόπο. Η προσωπική μας ταυτότητα, είτε λέγεται αστυνομική, είτε πολιτική, είναι ταυτότητα συγχρόνως εθνική. Και μια ταυτότητα εθνική δεν μπορεί να αγνοεί τα δύο βασικά στοιχεία τα οποία συνθέτουν το έθνος, και τα δύο αυτά στοιχεία είναι η γλώσσα μας και η πίστη μας, η ορθοδοξία μας, χωρίς να αδιαφορούμε και για την κάθε πίστη, την κάθε θρησκεία που υπάρχει σε αυτόν τον τόπο, που απεδείχθη ότι είναι η καλύτερα δημοκρατία, την οποία πρέπει να έχουν σαν παράδειγμα όλοι οι λαοί του κόσμου και αυτής της Ευρώπης, οι εταίροι μας, οι οποίοι πρέπει λίγο να σοβαρευτούν και να πάψουν να μας αντιμετωπίσουν με τέτοιες σκοπιμότητες και να μας ταπεινώνουν. Γιατί ασχολούμεθα και πάλι με τις ταυτότητες? Διότι εμείς δεν φταίμε, μας προκαλούν, μάχονται την εθνική μας συνείδηση. Θέλουν, αν ήταν δυνατόν, το συντομότερον, υποκινούμενοι κάποιοι παράγοντες από μισελληνικές σκοτεινές δυνάμεις να μας διαλύσουν σαν κράτος, να μας αφομοιώσουν σαν έθνος και να μας εξαφανίσουν σαν ορθοδοξία. Εάν τα λέγαμε αυτά πριν από μερικούς χρόνους, πριν από μερικά έτη, θα μας θεωρούσαν υπερβολικούς. Όταν όμως βλέπουμε και σήμερα, ακούσαμε στις ειδήσεις το πρωί, ότι η πολιτεία μας, και καλώς έκαμε, δεν δέχεται το σχέδιο ΟΕΝ, των Λόρδων, βλέπεις, που θέλουν αυτοί να λύσουν τα δικά μας προβλήματα όπως τα θέλουν εκείνοι να τα λύσουν, και όχι όπως απαιτεί το δίκαιο, η λογική και η ιστορία. Ξανατό έχω πει και θα το ξαναλέγω, γιατί είναι που παραμένουν τα προβλήματα και γίνονται πιο πολύ δυσεπίλητα και πιο πολύ απειλητικά για την χώρα μας. Εμάς μας θυμούνται όταν είναι να τους εξυπηρετήσουμε τις σκοπιμότητες τους. Όταν είναι να πείσουμε τους Σέρβους να μην είναι ελεύθεροι πολιορκημένοι, αλλά να γίνουν δούλοι των σχεδίων ΟΕΝ και των σχεδίων της ΕΟΚ και των σχεδίων κάποιων μεγάλων της Δύσεως. Για να υποταγούν δηλαδή στα συμφέροντα τα πολιτικά, οικονομικά και θρησκευτικά της ΕΟΚ. Τότε μας θυμούνται και μπορεί να μας πούν μια μέρα μπράβο σας και ώσπου να βραδιάσει να μας έχουν ετοιμάσει τον λάκκο μας. Αυτή είναι η μεγάλη της Δύσεως και αυτή ακόμα της Ευρώπης. Δεν τους κατηγορούμε. Θα θέλαμε να τους επενούμε. Θα θέλαμε να είχαμε την χαρά και την εμπιστοσύνη
και τον ενθουσιασμό να λέμε λόγους επενετικούς και να θριαμβολογούμε κι εμείς, γιατί ανήκουμε πλέον στην ΕΟΚ και πηγαίνουμε σε μια ενοποίηση αυτής της ΕΟΚ και πολιτιστική και οικονομική και λοιπά. Όμως τα πράγματα μιλούν μόνα τους. Γιατί η κυβέρνηση απέρριψε το σχέδιο ΟΕΝ για τα Σκόπια? Προχτές δεν ήταν που στη Βουλιαγμένη τους βγάλαμε ως προπροσώπους τους Ευρωπαίους? Τους κάναμε το χατήρι εκεί και άνοιξαν τα ουράνια. Άνοιξαν τα ουράνια το πρώτην πρωία και ώσπου να βραδιάσει πάλι απειλές και κεραφνοί εναντίον ημών των Ελλήνων, που μόνο θυσίες γνωρίζουμε να προσφέρουμε και τίποτε να μην απαιτούμε. Επιτέλους η πολιτεία ξύπνησε και είδε τη σκευωρία, τα τεκτενόμενα, και είπε δεν δέχουμε σχέδιον. Και ο κύριος Λόρδος έδωσε το όνομα Μακεδονία φυσικά στα Σκόπια και απαιτούν να δώσουμε διευκολύνσεις στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, να κατεβούν στο λιμάνι αυτοί ανενόχλητοι, και διευκολύνσεις εμείς να δίδουμε και παραχωρήσεις εμείς να δίδουμε, και τίποτε αυτοί να μην εκπληρώνουν από τις υποσχέσεις τους. Ξεχάσαν λοιπόν τη Λισαβόνα, ξεχάσαν τους τρεις όρους, ξεχάσαν τα όσα μας υπεσχέθησαν, ξεχάσαν τα πάντα. Και μόνον την ώρα που είναι να λάβουν κάτι λίγο υπόσχονται, και σπου να βραδιάσει το ξεχνούν και δόλια μας συμπεριφέρονται. Να γιατί ασχολούμεθα λοιπόν συνέχεια με αυτά τα προβλήματα? Εμείς δεν είχαμε καμία όρεξη να ασχολούμεθα με ταυτότητες, εθνικά προβλήματα, τα οποία δεν έπρεπε να μας απασχολούν. Δεν έπρεπε να αφήσει η κοινότητα της Ευρώπης να μας απασχολούν, εμάς που είμαστε μέλος της κοινότητας. Και να χαρίζονται οι κύριοι της Ευρώπης σε αυτούς που ήταν σύμμαχοι του άξονα το 40 και να αγνούν εμάς που είμαστε πάντοτε οι αγωνιστές της ελευθερίας και αξιοπρεπίας και τιμής και δικαιοσύνης, και να αγνούν εμάς που είμαστε ένα πλήρες μέλος της ευρωπαϊκής κοινότητας. Δεν φταίμε εμείς. Δεν μας αρέσει να γυρνάμε στα ίδια θέματα. Όμως είμαστε αναγκασμένοι, αφού βλέπουμε κάποιες εξελίξεις που μας ανησυχούν. Διαβάσαμε και σύντομα σχολιάσαμε την περασμένη εκπομπή το ψήφισμα το δεύτερο του Ευρωβουλίου. Σκεφτείτε, ένα ολόκληρο Ευρωβούλιο κάθισε και ψήφισε, αφού συζήτησε αν θα αναγράψουμε ή όχι το θρησκευμό μας στην ταυτότητα. Τα είχαμε σχολιάσει αυτά, ότι είναι ανυπόστατες, νομικά ανυπόστατες όλες οι αιτιολογίες του ψηφίσματος του Ευρωβουλίου, και θα πρέπει κάποτε και οι Έλληνες ευρωβουλευτές να είναι πιο αξιοπρεπείς και πιο σωστά τοποθετημένοι και επιστημονικά και νομικά και ελληνικά, γιατί Έλληνες είναι, τι θα υποστηρίξουν, ποια συμφέροντα, ποιον. Λοιπόν, καμία βάση δεν υπάρχει. Θέλησαν λοιπόν να ρίξουν στάχτη στα μάτια του ελληνικού λαού και να περάσουν τροπολογία περί προαιρετικού, την απέσυραν αυτή. Θα δούμε και τα πρακτικά της Βουλής σήμερα. Τα έχω εδώ τα πρακτικά. Μίλησαν σε αυτή την σύναξη της 6ης Τετάρτου 1993, μίλησαν περίπου 30 βουλευτές μαζί και με τον Υπουργό Εσωτερικών, και εκφράζομαι την χαρά και την ικανοποίηση και την αισιοδοξία, διότι χαρά λέγω διότι συμπεριφέρθησαν οι βουλευτές όλων των αποχρώσεων, ως Έλληνες, ως χριστιανοί, ως ορθόδοξοι, ως πατριώτες, ως υπερήφανοι άνδρες και όχι ως ανδρίκελα. Τους συγχαίρουμε λοιπόν όλους, ακόμα και αυτούς που φέραν αντιρρήσεις, μα όλοι είχαν θετικές πλευρές.
Μα όλοι είπαν μεγάλες αλήθειες. Θα δούμε, έχω εδώ λοιπόν τα πρακτικά, στη συνέχεια της σημερινής μας ομιλίας, θα δούμε λοιπόν κάποιες παραγράφους από αυτά τα πρακτικά της Βουλής, τα οποία επιτέλους μας έδωσαν μία φορά, μεταξύ και άλλων πολλών περιπτώσεων, το δικαίωμα να νιώθουμε υπερήφανοι που είμαστε Έλληνες. Να λέμε ότι έχουμε Βουλή. Ότι έχουμε εκπροσώπους, ότι έχουμε κυβέρνηση, ότι έχουμε εδώ στον τόπο Έλληνες και όχι πουλημένους. Λοιπόν, δυστυχώς όμως η παπική, δεν θα πούμε ποτέ καθολική εκκλησία. Καθολική εκκλησία είναι η ορθόδοξη εκκλησία, που είναι οικουμενική, αυτό σημαίνει καθολική εκκλησία. Όπως και καθολικός στα μοναστήρια του Αγίου Όρου σημαίνει την κεντρική εκκλησία που εκκλησιάζονται όλοι οι πατέρες και από τις σκήτες και τα κελιά κλπ. Η παπική λοιπόν εκκλησία με το όργανό της στην εφημερίδα Καθολική στις 4 Μαΐου του 1993 έρχεται να θορυβηθεί μετά από την ψήφιση, μετά από την καταψήφιση μάλλον στη Βουλή της τροπολογίας περί προαιρετικού. Θορυβείται λοιπόν η παπική εκκλησία, νομίζω ότι ήταν τελειωμένα όλα, ότι μας είχαν κάνει υποχειρίους, ότι μας είχαν ταπεινώσει και αναγκάσει. Θορυβείται όταν βλέπει ότι ένα ολόκληρο κοινοβούλιο, όπως λένε οι ίδιοι βουλευτές μας, εύγετους. Το 95% λοιπόν των βουλευτών ήταν εναντίον του προαιρετικού και εναντίον αυτής της ταπεινώσεως της πατρίδας μας. Έσπευσε λοιπόν ανήσυχη η Καθολική, η Ιερά Σύνοδος της Καθολικής Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος. Παρακολουθεί με πολύ προσοχή τις συζητήσεις για το θρήσκευμα, για την αναγραφή του θρησκεύματος, στις νέες ταυτότητες που πρόκειται να εκδοθούν. Λυπάται ειλικρινά, λέει, διότι μέχρι σήμερα συνεχώς μεταβαλλωμένη τοποθέτηση της πολιτείας το θέμα αυτό έχει δημιουργήσει μεγάλη σύγχυση. Ποια σύγχυση, καμία σύγχυση. Αυτοί έπαθαν σύγχυση που περίμεναν ότι τέλειωσαν, να μην αναγράφουν θρήσκευμα στην ταυτότητα και να μας κάνουν προσελητισμό όπως και οι Ιουνίτες και οι άλλοι. Το κάθε πρέπει να γνωρίζει ότι όχι μόνο τα στοιχεία που προσδιορίζουν τον πολίτη, αλλά και εκείνα που προσδιορίζουν το θρησκευτικό πιστεύω του πολίτη, ότι λέει είναι επιπερασμένες νοοτροπίες αυτές. Πού το βρήκαν γραμμένο οι παπικοί? Ποιος είναι ο πολίτης, διπλός στην φύση, άλλος ως θρησκευόμενος και άλλος ως πολίτης και άλλος ως κοινωνικός παράγοντας. Ένας είναι ο άνθρωπος, ένα το πρόσωπο. Η Ιερά Σύνοδος λοιπόν πιστεύω ότι η έκδοση των νέων ταυτοτήτων θα μπορούσε να είναι μια ευκαιρία για την εδραίωση και στην πατρίδα μας του σεβασμού, της ελευθερίας, της συνειδήσεως, της ελευθερίας, της θρησκείας και της επισφραγίσεως, της ισοπολιτείας με την κατάργηση επιτέλους των θρησκευτικών διακρίσεων. Ψεύδεται η παπική εκκλησία ότι ποτέ δεν κάναμε διακρίσεις. Όταν φυσικά δεν δώσαμε να διδάξει παπικός ουνίτης θρησκευτικά, αυτός δεν έχει τα προσόντα. Πώς θα διδάξει? Μπορεί να κάνει το γιατρό ένας που δεν ξέρει να πεταλώνει ένα άλογο? Θα κάνει και το γιατρό? Πώς θα διδάξει η Ορθοδοξία ένας που δεν κατέχει την Ορθοδοξία? Εκεί φυσικά δεν είναι στέρηση δικαιωμάτων, εκεί είναι τι? Είναι μια αδυναμία να ασκήσει κανείς ένα επάγγελμα όταν δεν έχει τα προσόντα. Δεν υπάρχει λοιπόν καμία θρησκευτική διάκριση. Δεν μπορεί λοιπόν να παρεβιάσουμε τη θρησκευτική ελευθερία των Ορθοδόξων χάριν της ασυδοσίας της θρησκευτικής, της υπερελευθερίας, που δεν είναι τότε ελευθερία των παπικών, να παραβιάζουν δηλαδή την ελευθερία των Ορθοδόξων και να τους προσελητήσουν και να τους διδάξουν και στα σχολεία ουνίτικα πράγματα προς εξουνιτισμόν και προς, θα λέγαμε, λατρεία της παποσύνης. Αναφέρει στη συνέχεια η παπική εκκλησία εδώ ότι είναι αντισυνταγματική η μνήμη του θρησκεύματος, δεν είναι στοιχείο της ατομικής ταυτότητας, αλλά μόνο της ελεύθερης συνειδήσεως, αυτά τα παραμύθια που έχουμε ακούσει πολλές φορές, ότι είναι αντίθετη στη δήλωση του θρησκεύματος και τα υπόλοιπα, και στη συνέχεια καταλήγει αυτό το δημοσίευμα της 4 Μαΐου του 1993, μετά από
στην κατακεράυνωση της τροπολογίας περί προαιρετικού στην Βουλή, καταλήγει και λέγει ότι η Καθολική, δηλαδή δήθεν Εκκλησία, θα προβεί σε κάθε δέουσαν ενέργεια για να παλαιευθεί το θρήσκευμα από τις ταυτότητες. Θα προβεί λοιπόν, θα προωθήσει όπου δει όλες τις διαδικασίες για την κατάργηση της συνταγματικής αυτής αποφάσεως. Δηλαδή, κανόνας και γνώμονας τι είναι συνταγματικό θα αποτελέσουν οι βαπικοί, τι τους συμφέρει δηλαδή. Ενώ πριν από 4-5 μήνες έλεγαν είμαστε αδιάφοροι, εμείς γράφετε δεν μας ενδιαφέρει. Αλλά πέσανε πάνω λοιπόν αυτές οι προπαγάνδες, αυτά τα λόμπι, Εβραίοι, παπικοί, χιλιαστές. Τι θα κάνουμε τώρα, πώς θα ροκανίσουμε την Ορθοδοξία. Και δεν μπορούμε να ξεχάσουμε αυτό που ελέγχθηκε ότι στη Μύκονο ο Μετρέγια, ίσως αυτός που ετοιμάζουν να τον βάλουν κοσμοκράτορα, σε λίγο, 1-2 χρόνια το πολύ, εκεί οδηγούμε, θα αγαπητοί τηλεθεατές, ο Μετρέγια είπε, γιατί δεν εξαθρώσατε ακόμα την Ορθοδοξία. Αυτό είναι το μυστικό, αγαπητοί τηλεθεατές. Θέλουν να εξαθρώσουν, να διαλύσουν την Ορθοδοξία και διαλύοντας την Ορθοδοξία διαλύθηκε και το ελληνικό κράτος, διαλύθηκε η ελληνικότητα, γιατί ελληνισμός, Ορθοδοξία στον ελλαδικό εννοώ χώρο είναι αλληλένδετα. Μάλιστα. Να προχωρήσουμε όμως, γιατί έχουμε πολλά να πούμε στη συνέχεια. Το ψήφισμα λοιπόν του Ευρωβουλίου, το οποίο αναιρέσαμε με κάποια επιχειρήματα στην περασμένη εκπομπή, δεν είναι έγκυρον, είναι άκυρον και φυσικά είναι φέδρα τα όσα γράφουν κάποιες εφημερίδες που λένε ότι παραβιάστηκε η θρησκευτική ελευθερία, ότι δεν είναι τιμή για τους βουλευτές που ψήφισαν εναντίον του προαιρετικού, ότι το ότι να πάμε σε μεσαίωνα με αυτά τα πράγματα. Και γράφουν πολλά άθρα σε εφημερίδες, δεν θέλω να διαβάσω αυτά, έχουμε ακούσει και πολλές φορές έχουμε σχολιάσει παρόμοια. Λοιπόν, να αναφερθούμε όμως, δεν μπορούμε να το ξεχάσουμε, να αναφερθούμε σε ένα άρθρο που δημοσιεύθηκε στο Έθνος την 3η 4η 5η 1993. Λέτε αγαπητοί τηλεθεατές να είναι τυχαία αυτή η σύμπτωση της Καθολικής με το άρθρο του κυρίου Ραφαηλίδη στο Έθνος? Δεν είναι τυχαία η σύμπτωση, ότι συνδυάστηκαν λοιπόν όλοι οι παράγοντες, οι μισελληνικοί και οι θα λέγαμε μισούντες στην Ορθοδοξία μας, να ροκανιστεί το συντομότερο η Ορθοδοξία μας. Και διαβάζουμε, τιμούμε το πρόσωπο, αλλά δεν τιμούν τα γραφόμενα του, των γράφοντα. Ο αρθρογράφος δεν τιμάται από τα γραφόμενά του. Δεν θα διαβάσω όλο το άρθρο, δεν έχουμε τον χρόνο. Επικυράφεται η ταυτότητα της δημαγωγικής ανεσχυντίας. Μα τώρα που γράφουμε το θρησκευόμαστε ταυτότητα επί τόσα έτη, επί 60 και τόσα έτη αναγράφεται το θρησκευμα, ανεσχυντία είναι αυτό? Επίεσε κανένα? Θα διαβάσω κάποιες φράσεις για να προσέχει αυτός ο αγαπητός μας κύριος Βασίλης Ραφαηλίδης να μην υποτιμά την νοημοσύνη του και την προσωπικότητά του γράφοντας υβριστικά πράγματα για την Εκκλησία, για την Ελλάδα, για την Ορθοδοξία και για τους βουλευτές. Δεν είμαστε εμείς που τα λέμε, ο κ. Ραφαηλίδης τα λέγει και πρέπει να επισημάνουμε κάποιες γραμμές από το άρθρο του. Δεν έχουμε τίποτα με το πρόσωπο, ήδη είμαι άγνωστος είναι, αλλά όμως οφείλει να προσέχει όταν γράφει για την Ορθοδοξία μας, την Εκκλησία και την Βουλή και τους βουλευτές. Λέγει λοιπόν ότι είναι ένας ελληνικός μεσαίωνας, συνεχίζεται και μάλιστα έγινε υπερκομματικός, που συμφώνησαν τα κόμματα να απορρίψουν το προαιρετικό του θρησκεύματος. Τίποτα το παράξενο, λέει, που ταυτίζουν την ελληνική συνείδηση με τη θρησκευτική συνείδηση. Άλλος ο Έλληνας και άλλος ο Ορθόδοξος δεν είναι το ίδιο. Γιατί κάνεις τέτοια λάθη, κύριε Ραφαηλίδη? Δεν σε τιμούν αυτά. Όταν από παράδοση λέγει ασυνείδητη, και τα ξεχαρακτηρίζει αυτούς που αγωνίζονται για το θρησκεύμα ότι είναι ασυνείδητη, πως η θρησκευτική πίστη, λέγει, είναι πρόβλημα συνειδήσεως και όχι νομικό πρόβλημα. Κύριε Ραφαηλίδη, για να μας απαντήσεις,
ο προσελητισμός είναι νομικό πρόβλημα ή δεν είναι. Έχουμε δίκες και καταδίκες για προσελητισμό πολλών που έκαναν, θα λέγαμε, άσκησαν προσελητισμό παράνομα. Έχουμε δίκες και καταδίκες. Είναι ή δεν είναι η θρησκευτική πίστη και πρόβλημα νομικό όταν ο ένας έρχεται να αδικήσει τον άλλον, ο ένας να παραβιάσει την ελευθερία του άλλου, ο ένας να διεισδύσει στην ελευθερία της συνείδησης του άλλου και να μεταβάλει το περιεχόμενο της θρησκευτικής του πίστεως. Λοιπόν, είναι, κύριε Ραφαηλή, μην είσαι τόσο επιπόλαιος, δεν σας τιμά αυτά που γράφεις, δεν σας τιμούν. Είναι και νομικό πρόβλημα η πίστης όταν προσπαθεί να παραβιάσει του αλλονού την συνείδηση και να, με τον βιασμό αυτό της ελευθερίας του, να τον αλλαξοπιστήσει. Είναι φυσικά και παρά είναι και νομικό και πολιτικό και κοινωνικό πρόβλημα και όχι μόνο θρησκευτικό. Και συνεχίζει, όντας χριστιανικά απέδευτοι. Δηλαδή, όσοι είπαν για τις αυτότητες είναι απέδευτοι. Είναι τόσο απεπαιδευμένος ο κ. Ραφαηλίδης που χαρακτηρίζει τους άλλους απέδευτους. Μα τι αλόκοτα πράγματα είναι αυτά. Ψευτοχριστιανοί δημαγωγοί. Ακούστε τι χαρακτηρισμός δίδει. Που εκμεταλλεύονται την αμάθεια των καλοπροαίρετων πιστών. Ποιοι εκμεταλλεύονται την αμάθεια? Οι αγωνιστές ή αυτοί που έρχονται ενάντια? Αν δεν έχουμε ώρα να πούμε και θα είχαμε να πούμε πάρα πολλά στον κύριο Ραφαηλίδη. Δεν πρόκειται να παραδεχτούν, λέει, ποτέ πως είναι ριζικά αντιχριστιανικό να σε υποχρεώνουν να δηλώνεις χριστιανός ορθόδοξος όντας άθεος. Εάν είστε, κύριε Ραφαηλίδη, εσείς άθεος, σας είπε ποτέ κανείς να δηλώσετε χριστιανός ορθόδοξος? Η ταυτότητά σας ίσως γράφει χριστιανός ορθόδοξος. Γι' αυτό ζητάμε να δηλώσετε στην ταυτότητα τι, ποιος είστε. Ντρέπεστε να το πείτε. Το λέτε εδώ. Όταν είστε άθεος, πώς θα δηλώσετε χριστιανός ορθόδοξος? Μα αυτό ζητάμε και εμείς. Να δηλώσει ο καθένας ποιος είναι. Να μην κρύβεται. Να μην φοράει μια μάσχα υποκρισίας. Και κρύβεται, αλλά λέει, είμαι άθεος. Να το πείτε, κύριε Ραφαηλίδη, και στα κανάλια σας, να το πείτε και στην ταυτότητά σας ότι είστε άθεος, εάν είστε. Και φυσικά οφείλουμε να σας επενθυμίσουμε το στίχο της γραφής. Είπεν άφρονεν την καρδία αυτού ουκέστην Θεός. Δεν γνωρίζετε και από την ψυχολογία της θρησκείας, εάν έχετε μελετήσει ποτέ, ότι δεν υπάρχει άθεος. Ότι ποιος λέει ότι είναι άθεος ή μπορεί να είναι τρελός, ή μπορεί να έχει σκοπιμότητα, πολιτική, κοινωνική. Αυτά λέγει η επιστήμη, κύριε Ραφαηλίδη, ότι άθεος δεν υπάρχει. Ή μπορεί να είναι. Θυμίζω και τον Λεωνίδα, τον Φιλιππίδη, τον μεγάλο θρησκεολόγο, ο οποίος μας έλεγε όταν μας δίδασκε το 1960, ότι η λεγόμενη αθεία είναι σκοπιμότητα, προπαγάνδα και όχι πίστης. Ή αν λέγει ένας και το πιστεύει, είναι τρελός. Όταν λέγει ότι είναι άθεος και ότι θα πιστεύει σε κάποια δίθεν δύναμη και δεν μπορεί να είναι αυτός που λέει ότι είναι άθεος. Ποιος τον έφτιαξε, πώς βρέθηκε ο κόσμος, πώς βρέθηκαν τα αστέρια, πώς όλη αυτή η παναρμόνια τάξη του σύμπαντος ερμηνεύονται, κύριε Ραφαηλίδη, με τον αθεϊσμό. Μη μας λέτε παραμύθια του μεσαίωνα. Αυτά είναι τα παραμύθια του μεσαίωνα. Να παριστάνει ένας τον ψευτοάθεο. Να είστε ό,τι θέλετε. Δεν μπορείτε όμως να λέτε ότι εμείς σας αναγκάζουμε να γράψετε χριστιανός ορθόδοξος. Εσείς να γράψετε αν είστε άθεος. Δεν το πιστεύω. Δεν είστε άθεος. Προπαγάνδα κάνετε ίσως. Αλλά εάν είστε και θέλετε να κάνετε και προπαγάνδα, γράψετε άθεος. Γιατί θέλετε να κρύβεστε? Το γράφετε εδώ στο άθρον και ντρέπεστε να το γράψετε στην ταυτότητά σας? Όντας κατ' ουσίαν ανθέληνες, δεν υπάρχει καμιά περίπτωση να καταλάβουν πως κάμουν ζημιά στην πατρίδα τους. Μήπως εσείς κάματε καλό όταν είπατε ότι οι Θράκες δεν είναι Έλληνες? Είσαστε φιλέλληνες εσείς, κύριε Ραφαηλίδη? Θα δούμε άλλο άθρο σας. Και καταδικαστήκατε ότι οι Θράκες, οι Έλληνες, οι δικοί μας Θράκες, πρέπει να κάνουν εξέταση αίματος για να δουν αν είναι Έλληνες ή Έλληνες. Και όταν υβρίσατε και τους Ποντίους, που είναι γνησιότατοι Έλληνες, εκ παραδόσεως, τους υβρίσατε και αυτούς, τότε μας παραστήσετε τον φιλέλληνα εσείς, και ότι είναι ανθέλληνες αυτοί που ζητάνε να στηρίξουν τα βάθρα της ηθνικής μας υποστάσεως, την πίστη μας, την ορθοδοξία μας, την ελληνικότητά μας, την συνείδησή μας, την ιστορία μας. Μη μας λέτε παραμύθια, κύριε Ραφαηλίδη, δεν τιμούν τον εαυτό στα γραφόμενά σας.
Και καταλήγεται, για να μην πω πολλά φεδρά τα οποία γράφεται και απαράδεκτα για έναν σοβαρό άνθρωπο, λέτε, κατηγορείτε τους βουλευτές και αυτούς που αγωνίζονται εναντίον των νέων ηλεκτρονικών ταυτοτήτων, που αυτές είναι οι ταυτότητες της δημαγωγίας, της ανεσχυντίας, του φακελώματος, της δουλαγωγίας και του, θα λέγαμε, οι ταυτότητες του αφανισμού του προσώπου, κύριε Ραφαηλίδη. Ποιο πρόσωπο θα έχετε όταν σας φακελώσουν με τις ειδικές λωρίδες και με τα τόσα άλλα ύποπτα τα οποία περιέχουν οι προδιαγραφές? Αυτά είναι που σας αρέσουν? Και κόπτεστε περί ελευθερίας και χαρακτήσετε κομπραδόρους, κοπρόσκυλα, εσείς το λέτε στο άρθρο σας, έθνος, 3η-5η Μαΐου του 1993, ότι είναι κοπρόσκυλα εκείνοι που αγωνίζονται εναντίον των απαραδέκτων ταυτοτήτων. Και τα υπόλοιπα κατηγορείται επώνυμα τον κύριο Παπαθεμελή, Παπα Ιωάννου, τον κύριο Γιαννόπουλο, τον κύριο Ρετάκη. Τους λέτε αυτούς κοπρόσκυλα? Ποιος είστε εσείς που βρίζετε αυτούς που είναι, θα λέγαμε, αναστήματα μέσα στη Βουλή? Και βρίζετε φυσικά και τους δεξιούς που δεν αξιώνονται να αναφέρετε τα ονόματά τους. Λοιπόν, και καταλήγετε και λέτε ότι είναι παραβίαση, λοιπόν, της συνειδήσεως, ότι είναι απατεώνες αυτοί, ότι δεν είναι προοδευτικοί, ότι δεν ξέρουν πως ο χριστιανισμός δεν βιάζει, δεν αναγκάζει, δεν υποχρεώνει κανέναν να πιστέψει σε αυτόν. Ποιον υποχρεώσαμε, κύριε Ραφαήλη? Ποτέ δεν υποχρεώσε κανέναν η Εκκλησία, τουναντίον άφησε και αδέσποτα πείμαντα τα ποιμνιά της Εκκλησία, γιατί στην ουσία, να είμαστε ειλικρινείς, η Ορθόδοξη Εκκλησία που έχει τόσο ποιμνιον η κάθε νεωρία δεν ασκεί ποιμαντική φροντίδα. Δεν πάει από κοντά να ποιμάνει τα προβατά της και να τα προφυλάξει, τα άφησε ελεύθερα. Να τα επηρεάζεται ο ένας και ο άλλος εσείς με αυτά τα φεδρά που γράφετε. Λοιπόν, ανάγκασε ποτέ να γράψει κανείς χριστιανός Ορθόδοξη, να γίνει Ορθόδοξη, να θρησκέψει Ορθόδοξα? Ποτέ. Κανείς, κανένα. Λοιπόν, δεν σας τιμούν αυτά, και όταν λέτε μάλιστα ότι κρύβουν μέσα του αυτοί οι βουλευτές που ψήφισαν, να φέρετε 3-4 μόνο, είναι 28 που ήταν καταπέλτες εναντίον του προαιρετικού θρησκεύματος, και λέτε ότι κρύβουν μέσα τους τι κρύβουν? Ένα γελίο χώρο φύλακα ή, θα λέγαμε, έναν ανέσχυντο δημαγωγό? Γιατί και ο χωροφύλακας δεν σας αρέσει, κύριε Ραφαηλίδη? Τη στιγμή που φτάσαμε στο σημείο μέσα στα σπίτια μας να μην είμαστε ασφαλισμένοι. Εδώ συνέβη και προχτές, το είπαν τα μέσα ενημερώσεως, στις Κουκουβάνες στη Μεταμόρφωση μπήκε ο κλέφτης και ο ληστής με τα μαχαίρια μέσα στο σπίτι 4 παρατέταρτο, το είπαν τα κανάλια τα δημόσια, και έσφαξαν τον οικοκύρη. Σηκώθηκε η γυναίκα να φωνάξει, σηκώθηκαν τα παιδιά, τον έσφαξε ο κλέφτης και μπήκε τέσσερις παρατέταρτο τη νύχτα, την ώρα που κοιμόνταν. Όταν δεν είμαστε ασφαλισμένοι και κλειδαμπαρωμένοι στο σπίτι μας, κύριε Ραφαηλίδη, μας μιλάτε ότι ο χωροφύλακας είναι κακός πια? Αν θα το θυμηθείτε τον χωροφύλακα, όταν και εσάς προσωπικά σας απειλήσουν αυτοί οι κλέφτες, οι λοποδίτες, όλο αυτό το συνονθήλευμα των λοποδιτών που ήρθε εδώ στην πατρίδα μας και πλέον δεν γνωρίζει το σκυλί τον αφέντη του, και γίναμε αμπέλι ξέφραγο, και να αναφέρω ένα ντοκουμέντο όπου θα αποτελεί απάντηση και σε εσάς. Όχι εγώ πως θέλω να υπερασπίσω τον χωροφύλακα, γιατί στο κάτω-κάτω και αυτός Έλληνας υπάλληλος είναι. Και αν έλειπε ο χωροφύλακας, κύριε Ραφαλίδη, μια νύχτα, θα είχε μείνει τράπεζα αλίστευτη, θα είχε μείνει εμπορικό κατάστημα αλίστευτο, θα είχε μείνει κοπέλα αβίαστη, θα είχε μείνει σπίτι αδιάρρηκτο, θα είχε μείνει άτομο μη απειλούμενο, θα είχε μείνει μία τάξη, σας λέγαμε, και ευνομία στην κοινωνία μας και μια ρυθμία, θα λειτουργούσαν υπηρεσίες, θα λειτουργούσαν, ας πούμε, τίποτα. Τίποτα θα λειτουργούσε. Θα τα γκρέμιζαν όλα, αν όχι οι Έλληνες αναρχικοί και οι, θα λέγαμε, εγκληματίες, τουλάχιστον το 1 εκατομμύριο
που όλοι σας κόπτεστε να έρχεται και να παραμένει στην πατρίδα μας, στην δόλια μας πατρίδα, 1 εκατομμύριο από Πακιστάν, από Ιράκ, από Περσία, από Τουρκία, από όλους τους, θα λέγαμε, τους λαούς και τις χώρες και τις φυλές και τις γλώσσες μέσα εδώ, που ήρθαν σαν πεινασμένοι, σαν αδικημένοι, σαν κατατρεγμένοι να βρουν καταφύγιο, και τους έδιωξε η Ιταλία τους Αλβανούς πίσω, τους έδιωξαν οι άλλοι πίσω και τους μαζεύουμε εμείς. Η Τουρκία κράταγε σε ένα πλοίο ένα μήνα ολόκληρο. Οι φίλοι σας Τουρκία, κύριε Ραφαελίδη, και εσείς κύριοι κυβερνώντες. Ναι, κράταγε η Τουρκία σε ένα πλοίο ένα μήνα ολόκληρο και πίεσε να τους δεχτούμε εμείς κάποιους Ιρακίνους. Εμείς εδώ, όλα τα στραβά του κόσμου, εμείς εδώ όλους τους αδικημένους, εμείς εδώ όλους τους κακούς, εμείς εδώ όλους τους τυχοδιώκτες. Και τι θα γίνει τελικά σε αυτή την έρμη πατρίδα και χωρίς τον κοροφύλακα που λέτε που κατηγορείτε? Θα μπορείς να κυκλοφορείς στον δρόμο, θα σου πάρουν το πορτοφόλι την ίδια ώρα. Θα σε σκοτώσουν για ένα δολάριο, για ένα καδοστάρικο. Διότι αυτό βλέπουμε. Προχτές την Κοιμησή Θεοτόκου στο Μαρούσι έτρεξαν κάποιοι πολίτες τέτοιοι λίστες και απείλησαν να δώσει ο νεοκόρος τα χρήματα, τα λεφτά λέει, μέρα μεσημέρι, στην κεντρική ενορία του Μαρουσίου. Και αυτός που πρόλαβε και έκλεισε την πόρτα ο νεοκόρος. Όταν δεν έχουν κανένα δισταγμό οι αναρχικοί. Μιλάτε τώρα ότι είναι κακός και ο χωροφύλακας. Φυσικά όταν ξεπερνάει τα όρια της δικαιοδοσίας του, κακός γίνεται. Αλλά πέστε μου έναν υπάλληλο που είναι σήμερα καλός. Πέστε μου έναν που έχει μια εξουσία, που ασκεί μια εξουσία χωρίς υπερβάσεις, που έχει το μέτρο. Αλλά μην κατηγοράμε. Θα αναφέρω ένα ντοκουμέντο εδώ. Η παρουσία, το πρόβλημα των ξένων. Δεν μας απασχόλησε όσον έπρεπε και από πλευράς εκκλησίας και από πλευράς πολιτείας. Η παρουσία των ξένων στην πατρίδα μας έχει μετατρέψει τις πόλεις μας σε ζούγκλες. Αυτά λένε οι αριθμοί, αυτά λέγει η αντικειμενική πραγματικότητα απέναντι στην οποία όλοι οφείλουμε να λάβουμε θέση. Στατιστικές λοιπόν επετηρίδες της ελληνικής αστυνομίας, που κατηγοράτε κύριε Ραφαλίδη εσείς. Να τι λέγει η αστυνομία. Και τότε λοιπόν δεν έχουν δίκιο οι αστυνομικοί. Όταν ληστεύουν, όταν απειλούν, όταν σφάζουν στους δρόμους και λένε αστυνομικοί, άστος να σφαγούν, άστος, γιατί μας κατηγοράνε. Ότι είμαστε τραμπούκιο, ότι επεμβαίνουμε, ότι είμαστε, θα λέγαμε, υπερβολικοί στην τήρηση της τάξης. Ναι. Όταν σας απειλήσουν εσάς στον δρόμο οι ληστές, τι θα κάνετε? Ποιον θα επικαλεστείτε? Ποιον? Τον παππού σας από τον άλλο κόσμο? Ή τον αστυνομικό? Το όργανο της τάξης. Να ξέρουμε, να τιμάμε και τα όργανα της τάξης μέχρι ενός σημείου να τους ζητάμε να ασκούν τα δικαιώματά τους. Γιατί λέει το αστυνομικό όργανο, ξέρεις, με απειλεί η πολιτεία ότι θα με τιμωρήσει αν κάνω χρήση του κλοπ, αν κάνω χρήση του πιστολίου, αν απειλήσω, αν του σηκώ τα χέρια ψηλά γιατί έχω πιστόλι, και λέει δεν πάω κι εγώ. Άστος λοιπόν να σφάζονται και να γίνεται ρημάδιο η πατρίδα. Αυτό το κράτος θα κάνουμε. Λοιπόν, και συνεχίζει τώρα εδώ να δείτε ένα αποκαλυπτικό ντοκουμέντο. Μία σύγκριση λοιπόν που μας δίδει η αστυνομία, επετηρίδες ελληνικής αστυνομίας. Στατιστικές, επίσημες στατιστικές. Λοιπόν, το έτος μεταξύ έτους 1982 και 1992, δηλαδή μέσα σε 10 χρόνια, προσέξτε και εσείς κυβερνώντες, και εσείς πολιτεία, και εσείς εκκλησία, και εσύ ελληνική λαή, πρόσεξε πού φτάσαμε. Λοιπόν, μέσα σε 10 χρόνια και μόνον, ακούσατε στοιχεία. Το 1982 είχαμε 135 ληστείες. Προσέξτε σύγκριση. 135 ληστείες το 82, 1519 το 92. Κοιτάξτε λοιπόν, δεκαπλασιασμό σχεδόν. Μετά, άλλα αδικήματα. Το 82 είχαμε 170 ανθρωποκτονίες, ενώ το 92 είχαμε 261 ανθρωποκτονίες. Διπλασιασμό σχεδόν. Μετά, 22.262 κλοπές το 82
Και αντίστοιχα το 92, 50.626 κλοπές. Υπερδιπλασιασμός. Αυτό το κράτος θα κάνουμε. Ζούγκλα δηλαδή. Μετά, 505 εγκλήματα ναρκωτικών το 82 και στη συνέχεια το 92 είχαμε 2.024 εγκλήματα ναρκωτικών, δηλαδή κοντά 10-πλασιασμός. Μετά άλλο αδίκημα, 105 βιασμούς το 82 ενώ 276 βιασμούς το 92. Λοιπόν, αναφέραμε, χάρη στατιστικής ενημερώσεως, από τις επίσημες στατιστικές επιτελείς της ελληνικής αστυνομίας, ντοκουμέντο 2 χρονολογιών, το 82 και το 92. Μέσα σε 10 χρόνια υπερδιπλασιάστηκαν τα εγκλήματα πάση μορφής, οι ληστείες, οι κλοπές, ανθρωποκτονίες, εγκλήματα ναρκωτικών και βιασμοί. Υπερδιπλασιάστηκαν, μερικά δε και δεκαπλασιάστηκαν. Επομένως, βρισκόμαστε σε ένα, λέγαμε, χάος και οδηγούμεθα σε μια κοινωνία ζούγκλας. Αυτό μας συμφέρει. Ο χωροφύλακας μας φταίει τώρα. Καλά, παλαιά κατηγορούσαν τη δεξιά εδώ και 30 χρόνια για το χωροφύλακα που τα θέτουν με το κράτος κλπ. Μα τι τους φταίει τώρα ο χωροφύλακας και ο αστυνόμος που είναι τόσο αξιοπρεπής, που με πολύ μεγάλο δισταγμό πλησιάζει σε έναν καυγά ή σε μια κλίση γιατί φοβάται μήπως τον χαρακτηρίσουν ότι υπερεύει τα δικαιώματά του. Και λοιπόν είναι άδικο να βρισκόμαστε σε αυτό το χάος και να είμαστε ένα κράτος που χρειάζεται να λάβει δρακόντια μέτρα για να μπορέσει να απομονώσει τα κακοποιά στοιχεία, να μπορέσει να απελάσει από την πατρίδα μας τους τυχοδιώκτες και εγκληματίες, αυτούς που σφάζουν μέσα στα σπίτια τους νοικοκυρέους και τους διακινητές ναρκωτικών και όλους τους διαβρωτές και αυτούς που παίρνουν το μεροκάμα του φτωχού Έλληνα εργάτη. Λοιπόν, τι μας συμφέρει? Ανεργία να έχουμε, εγκληματικότητα να έχουμε, αδικήματα να έχουμε, χάος και ζούγκλα να έχουμε. Δεν μας συμφέρουν όλα αυτά. Αλλά σοβαρευτούμε λοιπόν. Να προχωρήσουμε τώρα και να έρθουμε να δούμε κάποια μια απάντηση στον άθεο που λέει είναι άθεος ένας και δεν θέλει να αναγραφεί το θρησκευμά του. Μη θέλει να αναγράψει ότι είναι χριστιανός, να αναγράψει άθεος. Όμως, τον αναφέρω εγώ από τον Μέγα Αλέξανδρο, από τον όρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου όταν επέτυχε τη νίκη. Ο οποίος ήταν βαθιά θρησκευόμενος ο Μέγας Αλέξανδρος. Μη μας πούν ότι είναι πιο οξυδερκής και από τον Μέγα Αλέξανδρο η σύγχρονη σοφή. Τι λέγει ο Μέγας Αλέξανδρος στον μεγάλο όρκο του τον επίσημο? Τον Θεό, λέει, δεν πρέπει να τον νομίζετε σαν αυταρχικό κυβερνήτη, αλλά σαν κοινό πατέρα όλων, ώστε η διαγωγή σας να μοιάζει με την συζωή που κάμουν τα αδέλφια στην οικογένεια. Ο Θεός λοιπόν, Κύριε, εσείς που κατηγοράτε το θρήσκευμα και ότι πρέπει να είναι ταυτότητα άνευ και καμιά συνδείξεως θρήσκευμα, ο Θεός που τον αναγνωρίζει ως Θεόν ένα και ο Μέγας Αλέξανδρος των όρκων του είναι πατέρας και εμείς είμαστε παιδιά και όσο πιστεύουμε στις αιώνιες αξίες και στον Θεό Πατέρα, τόσο μπορούμε να πιστέψουμε ότι είμαστε και μεταξύ μας αδέλφια. Διαφορετικά, κάνουμε μια κοινωνία ζούγκλα, ποιος θα καταπιεί ποιον. Έχω εδώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την εφημερίδα, που μας λέγει για τις ελληνικές ταυτότητες, δηλαδή είναι το σκεπτικό του δευτέρου ευρωψηφίσματος το οποίο μας έστειλαν. Δεν θα το σχολιάσω γιατί δεν μας παίρνει ο χρόνος, πρέπει να δούμε στη συνέχεια κάποια άλλα κείμενα. Είναι ένα, θα λέγαμε, μια παράγραφος την οποία όσοι έχετε το φίλο να το προσέξετε, γιατί βρίσκονται και δικοί μας Έλληνες, δεν εκθέτω κανέναν, δεν αναφέρω ονόματα, αν και πρέπει κάποτε
θα λέγαμε επώνυμα να αναφέρουμε αυτούς που δεν είναι σωστοί άνθρωποι, που τα βρήκαν έτοιμα εδώ, άλλοι αγωνίστηκαν, άλλοι θυσιάστηκαν, άλλοι έχισαν το αίμα τους να είμαστε εμείς ελεύθεροι. Θα την σκλαβώσουμε και πάλι την πατρίδα, σε καμιά Τουρκιά ή σε τίποτε άλλο εχθρό. Ή θα γίνουμε, θα λέγαμε, σκλάβοι της νέας τάξης των πραγμάτων και του παπισμού και των Ιταλών, των νεοφασιστών και νεοναζιστών Γερμανών. Διότι βλέπουμε ότι η νέο θερίο ξεπίδησε με την ενοποίηση των Γερμανιών. Ούτε μακάν μας λογαριάζουν, όπως της ενοποίησης τους μας λογάριασαν. Μόνο τα συμφέροντά τους εξυπηρετούν οι Δυτικοί. Δεν θα αναφέρω λοιπόν ονόματα ευρωβουλευτές οι οποίοι μας πρόδωσαν, οι οποίοι δεν φάνηκαν άξιοι Έλληνες. Ίσως άλλη χρονιά χρειαστεί να αναφέρουμε και ονόματα και το τι είπαν. Λένε το ίδιο τραγούδι, ότι παραβιάζεται η θρησκευτική ελευθερία, ότι διασύρεται ο ελληνικός λαός. Ποιος ελληνικός λαός διασύρεται? Κύριοι της Ευρωβουλής, δεν διασύρονται οι Ευρωπαίοι για το Κυπριακό, για το Σκοπιανό? Δεν διασύρονται οι λόρδοι τους και τα κοινοβούλια τους όταν μας πιέζουν για τα Σκόπια να τα αναγνωρίσουμε Μακεδονία και να τους παραχωρήσουμε και τη Θεσσαλονίκη? Δεν διασύρεται και η Ευρωβουλή και τα κοινοβούλια των Ευρωπαίων όταν συμπεριφέρονται στους Τούρκους τόσο φιλικά και σε εμάς τόσο ύπουλα και δόλια και άτιμα? Αυτά να σας απασχολούν, κύριοι της Ευρωβουλής, Έλληνες, ψευτοέλληνες ευρωβουλευτές? Αυτά να σας απασχολούν? Τα δικιά μας να κατοχυρώσετε? Και δεν είναι η ταυτότητα που σας απασχολεί αυτή τη στιγμή. Δεν είναι κανένα πρόβλημα, καμία παραβίαση. Αφήστε τα παραμύθια με τα οποία θέλετε να παραπλανήσετε τον ελληνικό λαό. Αλλά εσείς έχετε χάρη, γιατί η Εκκλησία δεν έκαμε στο καθήκον της, στο ακέραιο, να ξεσηκώσει τον λαό, να βγει στα κανάλια, σε όλα τα δημόσια κανάλια, να γράψει, να αποστομώσει κάποιους που συμπεριφέρονται με αυτή την υποπολαιότητα και μιλούν τόσο πρόχειρα, λες και τα χάφτει ο ελληνικός λαός αυτά τα παραμύθια σας. Μιλάτε μας λοιπόν για τα εθνικά μας προβλήματα και αφήστε το θρήσκευμα. Δεν είναι το πρόβλημά σας αυτό. Το πρόβλημά σας αν είναι να διαλύσουμε την πατρίδα, ντροπή σας. Αλλά ας έρθουμε τώρα στα πρακτικά της Βουλής των Ελλήνων της 6ης Τετάρτου του 1993, στα οποία πρακτικά, πραγματικά θαυμάζουμε τους Έλληνες βουλευτές, οι οποίοι με θάρρος, με τόλμη, με πίστη, με ελληνικότητα, με συνείδηση, με συνείδηση εκπροσώπου του ελληνικού λαού μίλησαν και τους συγχαίρουμε. Δεν κάνουμε διακρίσεις χρωμάτων και κομμάτων. Η Εκκλησία ενώνει τα κόμματα σε μια ολοκληρία πανεθνική, παλαϊκή. Δεν κομματίζει η Εκκλησία. Και αν ποτέ κανένας παπάς κομματίστηκε και χρωματίστηκε, λάθος έκαμε. Η Εκκλησία παινεί όπου βρει το καλό. Η Εκκλησία ενώνει τα κόμματα και τα χρώματα να σχηματίσουμε όλο το φάσμα που λέγεται έθνος, που λέγεται Ελλάδα, που λέγεται ελληνικός λαός, περήφανος ελληνικός λαός. Λοιπόν, να επενέσουμε όλους τους βουλευτές και αυτούς που είχαν αρνητική θέση και τοποθέτηση και ξέφρασαν τη γνώμη τους μέσα στη Βουλή, μα και αυτοί όλοι είπαν κάτι το θετικό. Και αυτοί όλοι ανεγνώρισαν, δεν με παίρνει ο χρόνος, είπα πολλά στα προηγούμενα, να διαβάσω αυτολεξί κάποιες γραμμές. Ίσως, αλλά δεν έχω κάποιον αιδιασμό, μην κουράσω το ακροατήριο, τους τηλεθεατές, λέγοντας για τα αυτά προβλήματα. Όμως δεν φταίμε εμείς. Μα ξαναγυρνάνε στα ίδια. Ένα πρώτο ευρωψήφισμα, δεύτερο ευρωψήφισμα, μια τροπολογία. Τώρα πληροφορούμεθα ότι νέα τροπολογία καταθέτει στην Βουλή, στο θερινό τμήμα της Βουλής, το Υπουργείο Εσωτερικών. Μα για όνομα του Θεού πια. Τι φταίμε να ασχολούμεθα και να απασχολούμε και το κανάλι αυτό, το οποίο έχει μια ποικιλία θεάματος και ακούσματος και προσφοράς. Καλλιτεχνικά, ηθοπλαστικά, ψυχαγωγικά, ιατρικά, οικονομικά και εκκλησιαστικά, εκπομπή που κάνω προσωπικά έχω, και τόσα άλλα παιδαγωγικά θέματα και περί μουσικής και τόσα άλλα.
Δεν μ' αρέσει να έρχομαι κάθε φορά στο κανάλι και να μιλώ για ταυτότητες, να μιλώ για εθνικά προβλήματα, για εθνικούς κινδύνους. Δεν φταίμε εμείς όμως, αγαπητοί τηλεθεατές. Θα θέλαμε εδώ να πούμε για το μεγαλείο, για τις διαστάσεις του Ορθοδόξου μηνύματος, για να μιλήσουμε για το θησαυρό της Ορθοδοξίας, για την Ορθοδοξία στην ζωή, στην καθημερινότητα. Τόσα είχαμε προγραμματίσει. Δεν φταίμε εμείς. Μας γυρνάνε και μας ξαναγυρνάνε, επειδή βρίσκουν κάποιες κερκόπορτες σε εμάς τους Έλληνες εδώ και τους χρησιμοποιούν για κάποιους ολότριους σκοπούς, με αποτέλεσμα να μας ενοχλούν συνέχεια για ταυτότητες, για θρήσκευμα, για φακελώματα κλπ. Επομένως, αφού το θέμα είναι πολύ μεγάλης σημασίας, ασχολούμεθα και εμείς κατ' επανάληψη με το θέμα αυτό και θα ξανασχοληθούμε. Και θα ήθελα κάποτε να λύξει το θέμα αυτό. Να αφήσει η κυβέρνηση να μην ταλαιπωρεί πια τη Βουλή και τον ελληνικό λαό. Να πει η κυβέρνηση τι να πει. Με ελληνική συνείδηση και ευθύνη απέναντι των στιγμών και των περιστάσεων. Να πει τι θέλεις ελληνικέ λαέ, που είσαι το 98,2%. Θέλεις ταυτότητες απλές, όχι ηλεκτρονικές, όχι με φακελώματα, όχι με ειδικές λωρίδες. Τι να τις κάνουμε λοιπόν ταυτότητες και με θρήσκευμα, όταν θα έχουν την ειδική λωρίδα, τα φακελώματα, την κατάργηση. Μα γιατί δεν τα βλέπετε, κύριε, εσείς που κόπτεστε για την ελευθερία της θρησκευτικής συνειδήσεως και τις ατομικές ελευθερίες. Τις ατομικές ελευθερίες παραβιάζει μια λέξη θρήσκευμα? Και δεν τις παραβιάζει τις ατομικές ελευθερίες η ειδική λωρίδα για την ειδική οπτική ανάγνωση που μπορεί να περιέχει μέσα και 200.000 λέξεις, φακελώματα? Δεν φροντίζεται λοιπόν να ψηφιστεί ο νόμος στη Βουλή περί προστασίας του ατόμου, του πολίτου, κατά της επεξεργασίας των ατομικών προσωπικών στοιχείων? Μας μιλάτε λοιπόν συνέχεια για το αθρίσκευμα, το αθρίσκευμα, το αθρίσκευμα. Επομένως ξεπαιδείτε σκοπιμότητες. Δηλαδή να καταργήσουμε την Ορθοδοξία, να καταργήσουμε τον Ελληνισμό, να πείσει το έθνος, να ωφεληθεί ο παπισμός, να ωφεληθεί ο Γλυγόρας, να ωφεληθούν και κάποιοι άλλοι Τούρκοι κλπ. Αυτά θα υπηρετήσετε στον τόπο αυτό? Να επενέσω λοιπόν όλους και αυτούς που ήταν αρνητικοί, όμως είπαν κάποια θετικά πράγματα, και φυσικά δεν μπορούμε να λησμονήσουμε τον Παπαθεμελή, που είπε ότι στην Ελλάδα είσαι ό,τι δηλώσεις, χρησιμοποιών του Τσαρούχα μια φράση, ότι η εθνική μας ομοιογένεια μας δίνει το δικαίωμα να ομιλούμε για την ταυτότητα, ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν παραβιάζονται και δεν πρέπει να δίνουμε δικαίωμα να μας πιέζουν χάρη των δυτικών. Μετά, πολύ θαυμάσιος ήταν ο κύριος Δρετάκης, ο οποίος είπε: «Τομίζω το θέμα είναι το ηλεκτρονικό φακέλωμα. Είναι τεράστια σημασίας η παράγραφος που αναφέρει η απόφαση των προδιαγραφών του Υπουργείου Εσωτερικών περί ειδικής λευκής λωρίδας που καταργεί το απόρριτο της ιδιωτικής ζωής, που υπάρχουν ηλεκτρονικές ταυτότητες λοιπόν. Η προοπτική είναι να γίνουν ηλεκτρονικές ταυτότητες με αυτές τις αποφάσεις». Λοιπόν, πού είναι οι αγώνες για αυτών που κόπτονται για τις ατομικές ελευθερίες? Για να σου φορτώσει το Υπουργείο Εσωτερικών μια ταυτότητα με την ειδική λωρίδα, με τις μαγνητικές γραφές, με τις ακτίνες λέιζερ στη συνέχεια, και να σε φορτώσει με το φάκελο που να κοβαλάς μαζί σου. Τι τις θες λοιπόν τις ελευθερίες περί θρησκεύματος? Αυτό είναι το πρόβλημα. Λοιπόν, και ομίλη πάλι ο κ. Δετάκης περί αναγραφής θρησκεύματος, ότι αυτός ο τόπος υπάρχει διότι ο Ορθόδοξος πίστης κράτησε το έθνος επί αιώνες. Η αναγραφή θρησκεύματος είναι μέρος της εθνικής μας υπάρξεως. Μπράβο, κ. Δετάκη. Το πρόβλημα της Ορθοδοξίας στην Ελλάδα, κάτι ειδικό και μοναδικό, δεν είμαστε, κύριοι ευρωβουλευτές, ένα κράτος μπαλώματα όπως είναι της Δύσης, της Ευρώπης, από συμφερτό λαών και θρησκειών. Είμαστε εδώ ομοιογενείς Έλληνες και Ορθόδοξοι, 99% περίπου. Στη συνέχεια θα μπορούσαμε να αναφέρουμε τον Ελευθέριο Παπα-Νικολάου. Ενδεικτικά θα αναφέρω μερικούς, δεν είναι δυνατόν να τους πούμε όλους, θέλαμε 3 ώρες να τα πούμε όλα αυτά τα στοιχεία. Ορθοδοξία και Ελληνισμός, λέγει έννοιες ταυτόσιμες, ο κύριος Ελευθέριος Παπα-Νικολάου. Προσφορά Ορθοδοξίας στο γένος στο 21 είναι μεγάλη, εθνική αυτογνωσία, απελευθέρωση, αυτά είναι κατορθώματα της Εκκλησίας.
ανεπίτρεπτη πνευματική μας αλωτρίωση. Η προφητική αναγραφή δεν παραβιάζει την ελευθερία του της θρησκευτικής συνειδήσεως, ελέγχεται ηθικά και νομικά βάσιμη άποψη περί αντισυνταγματικότητας της αναγραφής. Η προφητική αναγραφή δηλεί αποσύνδεση ελληνισμού ορθοδοξίας και οδηγεί στην αφομοίωσή μας στην κοινότητα των 350 εκατομμυρίων. Αν δεν κρατήσουμε ορθόδοξος Έλληνας, τι θα κρατήσουμε, Ευρωπαίος? Ή τα εκιού θα μας ανασύρουν από τον καταποντισμό και την απειλή του φασιστικού παπισμού? Μόνος όσοι στην Ορθόδοξη θα μείνουμε Έλληνες και τα υπόλοιπα. Αναστάσιος Καραμάριος, ένας άλλος. Δεν υπάρχει, λέει, απαγόρευση από την κοινοτική νομοθεσία, αλλά αντίθετα επιβάλλεται να εναρμονίσουμε το δίκαιό μας με εκείνο της ΕΟΚ, αλλά ποτέ στις περιπτώσεις που αφορούν την εθνότητα, τη θρησκεία ή τον πολιτισμό ή ό,τι άλλο έχει σχέση με την ύπαρξη του κράτους μας σαν έθνους. Λοιπόν, η ΕΟΚ, όπως αναφέραμε και στο άρθρο 128 του Μάστρικ, παράγραφος 5, δεν εναρμονίζει το δίκαιό μας με το δίκαιο της ΕΟΚ, αλλά απλώς έρχεται συνεπίκουρος η ΕΟΚ. Δεν μας αναγκάζει να κάνουμε και τα αυτοδοτά μας όπως ακριβώς θα ήθελε κάποιο Ευρωβούλιο. Αυτά λέγει το Μάστρικ. Εάν το Ευρωβούλιο είναι αντιμάστρικο, ας διορθωθεί το Ευρωβούλιο, όχι η Ελληνική Βουλή. Αθανάσιος Ξαρχάς. Βέβαια, διαβάζω μία-δύο γραμμές από τα πολλά ωραία που είπαν. Οι 298 βουλευτές, λέει, Ορθόδοξοι, πλην των δύο των Τούρκων, των Μομεθανών, Τούρκοι δεν είναι, Έλληνες, υπήκοοι είναι. Ορκιστήκαμε στο Ευαγγέλιο, όχι χάρη αμφιλεγωμένου προοδευτισμού, άρνησης ιερών και οσίων, 90% Ορθόδοξοι. Εκεί επάνω στηρίχθηκε το έθνος μας, στο Ευαγγέλιο και πάνω στο συκοφαντημένο ράσο του Ορθοδόξου Έλληνα παπά. Η Ορθοδοξία είναι στοιχείο της ταυτότητας του Έλληνα και του Ελληνισμού. Θέλω να δηλώσω μια απάντηση σε εκείνους τους συνταγματολόγους. Το θεωρώ μεγάλη υποκρισία να ισχυρίζονται ότι παραβιάζονται τα ατομικά δικαιώματα του πολίτη όταν τον υποχρεώνουν να αναγράψει το θρησκεύμα του. Φοβούμαι ότι σε αυτό το νομοσχέδιο θα κάνουμε Έλληνες χωρίς ταυτότητα και θα δημιουργήσουμε κινδύνους και θα βγουν στατιστικά στοιχεία πλαστά, αφού πολλοί για να φανούν προοδευτικοί ίσως δεν θα το αναγράψουν το θρησκευμά τους. Μετά, έχουμε και πολλούς άλλους, βέβαια θα ήθελα να είχα πολλή ώρα ακόμη. Ο Δημήτριος Φράγκος Φερρυπίν λέει, ας πάψουν οι ξένοι να μας καθοδηγούν σε θέματα που αφορούν τη φυσιογνωμία, την ιστορία, τη θρησκεία και τη συνείδησή μας. Και τα υπόλοιπα. Ευάγγελος Παπανικολάου. Μετά έρχεται ένας άλλος, Απόστολος Ανδρεουλάκος, που πολύ μαχητικός και αξιόλογος, θα λέγαμε, στο θέμα των ταυτοτήτων. Στο μουσουλμανικό λέει τόξο να ορθώσουμε σαν ζωντική άμυνα για το έθνος μας και το λαό μας το ορθόδοξο τόξο. Όχι απειλητικό, αλλά αμυντικό. Γιατί εμείς πάντοτε είμαστε αμυνόμενοι. Όχι πάρθιο βέλος απέναντι στην Ορθοδοξία μας. Δύο είναι τα στοιχεία της εθνικής μας ταυτότητας: γλώσσα, κουλτούρα και το θρήσκευμα το Ορθόδοξο. Ας τρέξουμε λίγο να δούμε και κάποιον άλλον τις γνώμες. Βασίλειος Κοραχάης, υποκοιμήθα σε σχόλια ξένων. Ιδού η ευκαιρία να δώσουμε απάντηση ότι εμείς δεν δεχόμαστε και οι δαιμόνες. Μπράβο. Αυτό είναι αυτόνομη η Βουλή Ελληνική και με αξιοπρέπεια. Έχουμε χρέος όλοι μαζί αυτή την κρίσιμη ώρα να διαμορφώσουμε ένα μέτωπο ορθοδοξίας έναντι των τόξων των Ισλαμικών και των άλλων που ορθώνονται απέναντί μας. Του τόξου του Λατινικού, του Παπισμού, του Φασισμού και τόσα άλλα. Να συντομεύσουμε, αγαπητοί τηλεθέατες. Μετά έρχεται ο κ. Βουγιουκλάκης, με πολύ μαχητικός και θαυμάσιος, και λέγει ότι ουσιώδη στοιχεία για το δικό μας έθνος είναι η γλώσσα και η θρησκεία. Εάν το ένα από τα δύο εκλείψει ή και τα δύο, πολύ χειρότερα, το έθνος χάνει την ταυτότητά του και τα υπόλοιπα. Ο κ. Κεφαλογιάννης δυστυχώς είπε ένα σόφισμα, ότι λέγει, δεν τονίστηκε το στοιχείο της ελεύθερης συνείδησης. Πού παραβιάζει η αναγραφή την ελεύθερη συνείδηση? Και θα ήθελα να αναφέρω και το εξής, το κύριο Κεφαλογιάννη στη συνέχεια. Πίστη δεν είναι τίποτε άλλο παρά ελεύθερη βούληση. Ποιος ανάγκασε να πιστεύει κανείς ότι δεν πιστεύει, ότι δεν θέλει να πιστέψει? Ελεύθερη βούληση και συνείδηση είναι η ορθόδοξη. Θα μας αφήσουν να μείνουμε ορθόδοξοι ή θα μας λωτριώσουν με αυτά τα ψεύτων, θα λέγαμε, επιχειρήματα?
Εμείς ερχόμαστε, λέει, να ανατρέψουμε την αρχή της Ορθοδοξίας για την πίστη και την ελεύθερη θρησκεία και να την κάνουμε υποχρεωτική. Εμείς είπαμε αναγκαστική θρησκεία Ορθόδοξη. Είπαμε να αναγράφει κανείς ποιος είναι. Και στο σημείο αυτό θα επιθυμούσα να αναφέρω και να καταλήξω, γιατί ολοκληρώθηκε η ώρα, να αναφέρω από τον κύριο Νικολακόπουλο, τον Κωνσταντίνο, τον λέκτορα, επιστημονικό βοηθό Ινστιτούτου Ορθοδόξου Θεολογίας του Πανεπιστημίου του Μονάχου, να αναφέρω το εξής, το οποίο λέγει, μεταξύ άλλων κατηγορεί ότι η Ορθοδοξία αποτελεί αυτοτελή τρόπο της ολοκληρωμένης ύπαρξης του ανθρώπου και μέθοδος ζωής. Τρόπος ζωής είναι η Ορθοδοξία, κύριε Κεφαλογιάννη. Δεν είναι η Ορθοδοξία μια αναγραφή που αναγκάζεται κανείς, ζει, είναι τρόπος ζωής. Επομένως να αναγράψει αυτός που το ζει, αυτός που ζει ότι είναι Ορθοδοξός. Η Ορθοδοξία λοιπόν είναι η καθημερινή ζωή των Ελλήνων. Δεν το λέω εγώ, το λέει επιστήμον του Μονάχου, Έλληνας, Κωνσταντίνος Νικολακόπουλος. Ο Ορθόδοξος Έλληνας δεν δηλώνει στην ταυτότητά του τι είναι, δηλαδή ένα στοιχείο, μια παρονυχίδα το θρήσκευμα δηλαδή, δεν είναι κάτι τέτοιο το θρήσκευμα. Ο Ορθόδοξος Έλληνας απλούστατα ποιος είναι ως οντότητα μέσα στα επίγεια. Λοιπόν, ο κρατικός αποχρωματισμός από την Ορθοδοξία και την ελληνικότητα είναι καταστροφικός. Ας προσέξουμε λοιπόν αυτά τα οποία διαβάσαμε, δεν ολοκληρώσαμε. Έχουμε στη συνέχεια να δούμε στην επόμενη εκπομπή το άρθρο του κυρίου Μαρίνου από την Εκκλησία που μας λέγει ότι ουδεμία παραβίαση της σκεφτικής ελευθερίας υπάρχει. Να δούμε το άρθρο του κυρίου Καθάριου του Χρήστου για το θρήσκευμα. Μετά να δούμε τη συνέντευξη που έγινε χτες εδώ στην ΕΣΥΕΕ. Από τους φίλους του Αγίου Όρους που κάλεσαν δημοσιογράφους, και να δούμε τον γέροντα Ιωσήφ Ξεροποτάμινου του ηγουμένου, του αρχιμανδρίτη Μακαρίου Δουλουφάκη και του Ιωάννη Χατζηφώτη, και της ΕΠΗ του κυρίου Περάκη, δηλαδή την εισήγηση που είναι ο Επιτροπής Δικαίου και Πληροφορικής ο πρόεδρος. Να δούμε λοιπόν ποιες είναι οι ταυτότητες αυτές βάσει των δοκουμένων αυτών. Να ευχαριστήσω, αγαπητοί τηλεθεατές που με παρακολουθήσετε και σήμερα, να ευχαριστήσω και το κανάλι Art68, το οποίο διαθέτει αυτό το πλαίσιο ελευθερίας, εκφράσεως. Δεν μου κάνει, θα λέγαμε, λογοκρισία. Δεν μου απεγόρευσε να πω τις αλήθειες. Δεν μου είπε να πεις αυτό ή εκείνο. Με άφησε ελεύθερο να εκφράσω τη φωνή της Εκκλησίας, τη φωνή της Ελλάδος, της πατρίδας. Και το συγχαίρω το κανάλι αυτό που έχει ήθος, που γνωρίζει να διαλέγει το θέμα που θα σου προσφέρει, αγαπητέ τηλεθεατή, και το ωραίο άκουσμα. Επομένως, οφείλω χάρητες και στο κανάλι αυτό, και θα πρέπει όλοι σας να το στηρίξετε, γιατί σας γνωρίζει γνωστό, ότι αυτό που λέγεται, δεν ξέρω τι είναι στην ουσία, Εθνικό Συμβούλιο Κρίσεως Ραδιοτηλεοπτικών Μέσων Ενημερώσεως, δεν το αδικαίωσε αλλά το αδίκησε. Τι έπραξε, θα το πούμε στην επόμενη εκπομπή. Θέλω να υποστήξετε το κανάλι Art68. Δεν μας ενδιαφέρει λοιπόν τι ακριβώς κρίσεις κάμουν κάποιοι παράγοντες κινούμενοι από κάποιες προπαγάνδες. Μας ενδιαφέρει τι είναι το κανάλι, τι προσφέρει. Και νομίζω προσφέρει το σωστό και το πρέπον εδώ στον ελλαδικό χώρο. Ευχαριστώ. Χαίρετε.